Οργή εξέφρασε ο ειδικός επιτετραμένος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη, Γιασάν Σαλάμε, για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Όλοι μιλούν για τη Λιβύη, αλλά κανείς για τους Λίβιους, είπε ο αξιωματούχος μετά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας, τέθηκε κατά της ανάπτυξης τουρκικών στρατευμάτων και ζήτησε από όλες τις χώρες να μείνουν μακριά από τη Λιβύη. Υπάρχουν αρκετά όπλα στη Λιβύη. Δεν έχουν ανάγκη κι άλλα. Υπάρχουν αρκετοί μισθοφόροι στη Λιβύη. Επομένως, σταματήστε να στέλνετε κι άλλους, όπως συμβαίνει σήμερα. Εκατοντάδες, χιλιάδες φτάνουν στη χώρα κάθε μέρα. Συνεπώς, ναι, σταματήστε κάθε ξένη παρέμβαση. Στο στρατιωτικό πεδίο, οι δυνάμεις του ισχυρού άνδρα της Ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, υποστηρίζουν ότι έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους στη Σύρτη. Η κατάληψη της πόλης που ήταν γενέτειρα του Μουαμάρ Καντάφη έγινε εφικτή μετά από μια επιχείρηση τριών ωρών, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στη Βενγκάζη ο ταξίαρχος του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Αχμέντ Αλμεσμάρι. Ο στρατηγός Χαλίφα Χαφτάρ ανακοίνωσε την έναρξη της τελικής και αποφασιστικής μάχης για την κατάληψη της Τρίπολης τον περασμένο μήνα. Από τότε οι μάχες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ενταθεί ακόμα περισσότερο. Για να αντιμετωπίσει τον κλοιό που επιχειρεί να δημιουργήσει ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης ζήτησε βοήθεια από την Άγκυρα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.